Ανατροπή στο Κεπέντε και ενώ η πόλη του Ηρακλείου άρχισε να πνίγεται από τόνους σκουπιδιών, οι 86 συμβασιούχοι της υπηρεσίας καθαριότητας που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τα ένδυκα μέσα που είχαν ασκήσει να απορρίπτονται διαδοχικά, εν τέλει δικαιώθηκαν. Με αυτή τη γενναία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα εργασίας συμβασιούχων που είχαν μπει από το 2015 και το 2019 μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, έχει να κάνει με γενικότερα ζητήματα όπως η δημόσια υγεία, το γεγονός ότι διανύουμε περίοδο εθνικών εκλογών, το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι και έχουμε μια έναρξη της τουριστικής περίοδου. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής επέστρεψαν στα καθήκοντά τους. Η νέα προσφυγή τους έγινε δεκτή με τους δικαστές να αναγνωρίζουν ότι αφενός προκύπτει σοβαρό ζήτημα για τη δημόσια υγεία, καθώς τόνοι σκουπιδιών άρχισαν ήδη να πνίγουν το Ηράκλειο από τις πρώτες μέρες της απουσίας τους. Αφετέρου ότι καλύπτουν σημαντικές ανάγκες εν μέσω προεκλογικής και τουριστικής περίοδου. Εδώ και 10 μέρες που είχαν αποχωρήσει αυτοί οι εργαζόμενοι. Είχαμε ένα θέμα με τα σκουπίδια, ήταν ξεχυλισμένοι και δείχνει ότι είχαμε πραγματικό πρόβλημα. Μας δημιουργεί η αισιοδοξία ότι αυτοί οι 86 εργαζόμενοι γυρνάνε από σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα στις εργασίες τους. Ανοίγει ο δρόμος για όλους τους συμβασιούχους να διεκδικήσουν με τον ίδιο τρόπο την επαναπρόσληψή τους, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπάρξουν ανάλογες αποφάσεις και για τους υπόλοιπους συμβασιούχους, είτε αυτοί αφορούν σε δήμους που είναι σε άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, είτε ακόμη και στην περιφέρεια. Δεν αφήνουμε κανέναν εργαζόμενο σίγουρα μόνο του και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας, μήπως και πάρουμε παρόμοιες αποφάσεις για άλλους. Η απόφαση του Δικαστηρίου για τους Συμβασιούχους Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου έχει ισχύ ως τα τέλη Αυγούστου. Όμως τα δεδομένα θα είναι ακριβώς ίδια και αναμένεται νέα παράταση των συμβάσεών τους. Χαρακτήρα ταξίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι που δεν βάλανε έτσι, δεν τα παρατήσανε, συνεχίσαν την προσπάθεια και είδαμε την τελευταία στιγμή να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχει χρονική διάρκεια η συγκεκριμένη απόφαση? Ναι, γυρνάνε στη συνεργασία τους μέχρι τις 29, αλλά ωστόσο οι ίδιοι λόγοι θα υπάρχουν και τότε, γιατί ακόμα δεν θα έχουν τελειώσει η εκλογική διαδικασία, ακόμα θα έχουμε καλοκαίρι και ακόμα θα τεθούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας γενικότερα στην αποκομιδή των σκουπιδιών της πόλης μας.